Κύριε Γκιώκα, καλημέρα. Γεια σας. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η ένστασή σας, γιατί κάνετε λόγο για θεωρία των δύο άκρων. Ναι, θεωρούμε ότι η ρύθμιση κυβερνητική που έχει διαρρεύσει τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε αν θα είναι ή ποια θα είναι η τελική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή, κατά τη γνώμη μας ανοίγει πάρα πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους. Είναι μια ρύθμιση η οποία προχωράει σε ορισμένες επικίνδυνες γενικεύσεις. Παραδείγματος χάρη, λέει, εξετάζει αν ένα κόμμα υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος. Με τι κριτήρια, τι θα αξιοποιηθεί σε αυτόν τον έλεγχο. Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους, αφήνοντας χώρο και για την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, που, ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό, ούτε είναι μια, ας το πούμε έτσι, μια ένσταση από τη μεριά του ΚΚΕ που είναι γενική και αόριστη. Ναι. Με βάση αυτή τη θεωρία και με βάση αντίστοιχες πρακτικές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τέτοιες ρυθμίσεις υπάρχουν, όπου υπάρχει η εξίσωση της φασιστικής ιδεολογίας με την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση, όπου υπάρχει ενοχοποίηση του ριζοσπαστισμού ως απειλή για τη δημοκρατία, ναι, στη βάση τέτοιων ρυθμίσεων που έχουν ενσωματωθεί σε κανονισμούς, οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν απαγορευτεί κομμουνιστικά κόμματα, έχουν απαγορευτεί κομμουνιστικές νεολαίες, έχει μπει εμπόδιο στη δράση τους ή συμμετοχή τους στις εκλογές. Επομένως, η ένσταση αυτή του ΚΚΕ είναι πολύ σημαντική, γιατί κατά τη γνώμη μας με τέτοιου είδους ρυθμίσεις ανοίγονται πάρα πάρα πολύ επικίνδυνοι δρόμοι, mm-hmm, μέσα από τέτοιου είδους γενικεύσεις που γίνονται. Ναι, σύμφωνοι. Από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να υπάρξει και κάποια ρύθμιση για το κόμμα Κασιδιάρη, εννοώ, που μέσα από τη φυλακή ήδη γίνεται η δουλειά. Βεβαίως, αυτό είναι ένα ζήτημα. Το ότι δηλαδή ότι ένας καταδικασμένος από την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή και άλλοι καταδικασμένοι, γιατί δεν είναι μόνο το κόμμα Κασιδιάρη. Εμείς, αν είδατε στο σχόλιο μας, κάναμε λόγο συνολικά για παραφιάδες, ναι, της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, ότι ένας καταδικασμένος μπορεί και οργανώνει ή κάνει εκπομπές ή οργανώνει νεοναζιστικά κόμματα και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι ότι μέσα από τέτοιου είδους ρυθμίσεις που έχουν όλες αυτές τις επικίνδυνες ουρές δεν λύνεται το πρόβλημα. Βεβαίως, το ΚΚΕ έχει σταθερά μέτωπο και στην πράξη απέναντι σε τέτοιου είδους ναζιστικές οργανώσεις. Και αν θέλετε, θεωρούμε ότι αυτά τα κόμματα όχι απλά στη Βουλή δεν έχουν θέση, δεν έχουν θέση συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Και είναι πρώτα και κύρια υπόθεση του ίδιου του λαού, των αγώνων του, των αγώνων της νεολαίας, να ξεριζώσουν τέτοια μορφώματα από γειτονιές, από χώρους δουλειάς, από χώρους νεολαίας, που τα μορφώματα αυτά έχουν συγκεκριμένη. Έχετε δράση, δίκιο σε αυτό. Απλά, εντάξει, βλέπουμε πως λειτουργεί πολλές φορές ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, ναι, αντιδραστικά. Και μάλιστα ναι, βρίσκει περιθώριο και αναπτύσσεται σε περιοχές που λογικά θα έπρεπε να έχουν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό, κύριε Γκιώκα, οι άνθρωποι. Σύμφωνοι. Προσπαθεί, βεβαίως, αυτά τα κόμματα προσπαθούν μέσα από αυτόν τον ακροδεξιό, τον φασιστικό λαϊκισμό, να ακουμπήσουν ενδεχομένως σε ανώριμες, σε εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Όμως, ο συνεπής αντιφασισμός και οι πάλι ενάντια σε αυτά τα μορφώματα που τρέφονται στα σπλάχνα αυτού του συστήματος δεν μπορούν να γίνουν με τέτοιου είδους ρυθμίσεις που αφήνουν πολύ επικίνδυνες ουρές. Όταν η όλη σου πολιτική πρακτική είτε θρέφει είτε αφήνει χώρο σε τέτοιες δυνάμεις. Όταν, για παράδειγμα, εξισώνεις τον φασισμό με τον κομμουνισμό, που το κάνουν κατά κόρον και το τελευταίο διάστημα στελέχη και υπουργοί της κυβέρνησης. Όταν καλλιεργείς θεωρίες άκρων, τις θεωρίες των δύο άκρων, όταν, να σας πω κάτι άλλο, όταν πριν λίγους μήνες χειροκροτούσαν και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα τους νεοναζί του Αζόφ στην Ελληνική Βουλή. Στην Ελληνική Βουλή, ναι. Όταν αυτές τις δύο μέρες που πέρασαν με τη Βασιλική Κηδεία, λοιπόν, παρέλασαν από τις τηλεοράσεις μας για ώρες όλα τα φαντάσματα της ιστορίας, με συγχωρείτε, και είδαμε αυτό το πλυντήριο, με συγχωρείτε, όλα αυτά ρίχνουν νερό σε τι μήλο. Αυτό είναι το ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, το βασικό, και βεβαίως γι' αυτό το λόγο ως ΚΚΕ είπαμε ότι δεν θα συμφωνήσουμε σε τέτοιους ρυθμίσεις με απαράδεκτες γενικεύσεις που έχουν άλλες ουρές και ενδεχομένως και άλλες επιδιώξεις. Ούτε φυσικά ως ΚΚΕ μπορούμε να δεχτούμε έναν έλεγχο που θα γίνεται από τον Άριο Πάγο
σε κάθε εκλογική μάχη και από αυτόν να εξαρτάται η συμμετοχή ή όχι του κόμματός μας στις εκλογές. Γιατί τέτοιο πράγμα προβλέπει η ρύθμιση κυβερνητική που τουλάχιστον διέρευσε στη δημοσιότητα. Ναι. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα είναι η τελική αυτή που θα έρθει στη Βουλή. Είναι αλήθεια ένα θέμα το οποίο προβληματίζει με την έννοια ότι μοιάζει να γίνεται μια δίκη προθέσεων εδώ. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή βγήκε εκτός νόμος εγκληματική οργάνωση. Μια εγκληματική οργάνωση δεν μπορεί να κατέβει τις εκλογές. Αυτό πρέπει να προσδιορίζεται όμως σαφώς. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει τώρα να το άλλο. Πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ο ναζιστικός εγκληματικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής και των παραφιάδων της και των στελεχών της που καταδικάστηκαν με αυτή την κατηγορία και όχι να γίνονται άλλου είδους γενικεύσεις. Οι οποίες μπορεί στο μέλλον να αξιοποιηθούν, mm-hmm. να αξιοποιηθούν για άλλου είδους σκοπιμότητες. Και ξαναλέω, δεν είναι αυτό ένα. Να το πω έτσι, κάτι αόριστο, κάτι αφηρημένο ή μία ένσταση από τη μεριά του ΚΚΕ που δεν πατάει πουθενά. Ναι, ναι, κατανοητό κύριε Γεωκαπλά, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές. Ναι. Ένα ευρωενωσιακό θεσμικό πλαίσιο το οποίο μεθοδεύει τέτοιου είδους ζητήματα. Μεθοδεύει, είναι η θεωρία των άκρων, είναι η εξίσωση φασισμού κομμουνισμού, είναι η καταδίκη και η ενοχοποίηση του λεγόμενου ριζοσπαστισμού. Που μέσα στον ριζοσπαστισμό συμπεριλαμβάνεται ακόμη και η εργατική λαϊκή αγώνες, η ταξική πάλι, η ριζοσπαστική δράση. Αυτά όλα έχουν αποτυπωθεί σε κανονισμούς, έχουν αποτυπωθεί σε οδηγίες, έχουν αποτυπωθεί σε αποφάσεις επικίνδυνες του Ευρωδικαστηρίου. Κατά συνέπεια λοιπόν, μια τέτοια ρύθμιση, η οποία θα ενσωματώνει τέτοιου είδους λογικές ή τέτοιου είδους κατευθύνσεις, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το ΚΚΕ εδώ. Και ούτε θα υπήρχαν, ας πούμε, ασφαλιστικές δικλίδες κατά τη γνώμη σας. Η μόνη ασφαλιστική δικλίδα είναι να προσδιορίζεται για το τι πράγμα μιλάμε. Ναι. Ότι μιλάμε για κόμματα καταδικασμένα για τη ναζιστική εγκληματική τους δράση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα αφήνουν επικίνδυνες ουρές. Και κυρίως η ασφαλιστική δικλίδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, mm-hmm. η ασφαλιστική δικλίδα είναι η ίδια η πάλη του λαού, η πάλη της νεολαίας, για να ξεριζωθούν τέτοια μορφώματα από την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι. Δυστυχώς δεν ξεριζώνεται ο φασισμός, ιδιαίτερα σε ένα σύστημα της εκμετάλλευσης που τον θρέφει με διάφορους τρόπους, δεν ξεριζώνεται μέσα από τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Αυτό είναι το ιστορικό συμπέρασμα δεκαετίων, να το πω έτσι. Κύριε Γιώκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.